Είναι η συμφωνία των Πρεσπών μια διμερής διευθέτηση μεταξύ Φύρων και Ελλάδας που παρουσιάζει η κυβέρνηση και συγκαλύπτουν τα άλλα κόμματα για να λυθεί ένα ζήτημα που προέκυψε μετά το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας από τη δολοφονική αμερικανοταϊκή μηχανή? Τα γεγονότα απαντούν και αποκαλύπτουν. Σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αποφασίστηκε να δοθεί στη Φύρο το πράσινο φως ένταξής της στο ΝΑΤΟ. Συνεπώς, αυτός ο στόχος καθόρισε το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Επιβεβαιώνεται και από όσα ακολούθησαν. Δημοψήφισμα στη Φύρο με το ερώτημα «Είστε υπέρ ένταξης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ αποδεχόμενη τη συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας?» Η αποχή μεγάλη, 63%, το καθιστούσε άκυρο. Νομιμοποιήθηκε όμως από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις αντιδράσεις και την αμφισβήτησή του. Η συνέχεια στη Βουλή τους, εν μέσω καταγγελιών και αποκαλύψεων για όργιο πιέσεων, εκβιασμών και εξαγορών βουλευτών, με ενεργό ρόλο του πρέσβη των ΗΠΑ στα Σκόπια, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ πήρε έγκριση για τις συνταγματικές αλλαγές. Μετά από αναβολές, παζάρια, πέρασαν οι συνταγματικές τροποποιήσεις για ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Βλέπετε, βίοι παράλληλοι, γιατί και στο ελληνικό κοινοβούλιο οι μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο έχουν χαρακτήρα μετακινούμενης άμμου. Το παρασκήνιο οργιάζει. Εκβιασμοί νίμιτς, έντονη κινητικότητα Αμερικανοευρωπαίων και ιδιαίτερα της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει τους στόχους της, όπως ανάληψη πιο ενεργού ρόλου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας ως αμερικανοτοϊκού χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή. Πλήρης διευθέτηση του Σκοπιανού ως όχημα άλλων διευθετήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Αναχέτηση της επιρροής Ρωσίας και Κίνας στην Ελλάδα, διεύρυνση της business του αμερικανικού κεφαλαίου στην ενέργεια και άλλους κλάδους, εκτοπίζοντας ανταγωνιστές του. Και μάλιστα, αξιοποιώντας ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης για την εξάλληψη του αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα, με το αζημίωτο. Αλήθεια, ανακρίβειες είναι όλα αυτά? Και μετά από όλα αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των υποστηριχτών της επέσχυντης και επικίνδυνης αυτής συμφωνίας, μιλάτε για τόλμη των δύο πρωθυπουργών στις δύο χώρες να πάρουν πολιτικά ρίσκα έξω από οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτου. Η κοροϊδία και η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Μάλιστα, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο ΖΑΕΦ είχε κεντρικό άξονα τη Συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας ότι γίνεται πραγματικότητα οι επιθυμίες και στόχοι ένταξης σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση μιας παγκόσμιας και δίκαιης Μακεδονίας. Τα αποσιωπάτε όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως αλωθή τους εθνικιστές που καταδικάζουμε. Είναι όμως παιδιά αυτού του σάπιου συστήματος. Αλλά και στο κείμενο της συμφωνίας παραμένουν τα σπέρματα αλυτρωτισμού περί Μακεδόνα πολίτη, μακεδονικού λαού και μακεδονικής γλώσσας. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αποτελούν έναν αθώο συμβιβασμό, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, επιλέγονται συνειδητά με στόχο να συντηρείται ο αλυτρωτισμός, ο εθνικισμός και στις δύο χώρες, ο οποίος είναι βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν να διαιρούν τους λαούς και να περνάνε τα επικίνδυνα σχέδιά τους. Αυτά θα βγουν ξανά στην επιφάνεια τη στιγμή που θα επιλέξουν τα συμφέροντά τους στα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα. Συνεπώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι η Συμφωνία Πρεσπών υπογράφτηκε για να λυθεί ένα ιστορικό πρόβλημα για να διασφαλιστεί η ειρήνη και φιλία των λαών. Γιατί επιθυμούν την ένταξή τους, την ένταξη της Φύρων σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση?
μα για να αποδυναμωθεί η επιρροή Ρωσίας και Κίνας στο πλαίσιο σφοδρών ανταγωνισμών για τις αγορές, τις πρώτες ύλες, τους δρόμους αγωγών και μεταφορών κλπ. Ανταγωνισμοί που συνδυάζονται με πολεμικές προετοιμασίες, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς. Μερίδιος αυτούς τους σχεδιασμούς διεκδικεί η ελληνική πλουτοκρατία. Και αυτά περιέγραφε τα μεγάλα έργα η κυρία Νανοπούλου και άλλοι. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει βαριές και μεγάλες ευθύνες, αναλαμβάνοντας ρόλο υπηρέτη των εκμεταλλευτικών και αμερικανοτοϊκών σχεδιασμών, καρπός υπήρξε και η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή τη δόξα η κυβέρνηση τη θέλει για τον εαυτό της, έτσι είναι οι βρώμικες αποστολές, εκτελούνται μέχρι τέλος. Ταυτόχρονα βρωμίζεται μερική τον αντιπεριαλιστικό αγώνα και το ΕΑΜ, ακόμα και καρικατούρες του Λένιν για να χωρέσουν στον κορσέ της επικίνδυνης συμφωνίας των Περσών. Αυτό, το Πρεσπών, αυτό ονομάζεται ρεαλισμό και αλήθεια. Καταψηφίζουμε με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων και την ανάπτυξη, αλληλεγγύης, ειρήνης και κοινής πάλης των λαών. Αποκαλύπτουμε τον επικίνδυνο χαρακτήρα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στοχεύσεων, των επιδιώξεων της αστικής τάξης που βάζουν τη σφραγίδα τους στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ταυτόχρονα καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την αντίθεσή του στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, επικίνδυνο παράγοντα αποσταθεροποίησης και ανασφάλειας. Παρακαλώ, κύριε Αλλά Μαλάκο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνω, καλώντας να δυναμώσει ο λαϊκός παράγοντας και ο αγώνας αντεπίθεσης για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που γεννά εθνικισμό, μίσος, ανταγωνισμούς, πόλεμο, προσφυγιά, φτώχεια και δυστυχία.